Το βραβείο το οποίο πήρε είναι τα αριστεία βραβεία της Europa Nostra, η οποία δίνει κάθε χρόνο κάποια βραβεία που αφορούν στον τομέα των αποκαταστάσεων, κάποια άλλα βραβεία τα οποία αφορούν στον τομέα της διατήρησης πολιτιστικής κληρονομιάς, της εκπαίδευσης πάνω σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς και ευαισθητοποίησης. Λοιπόν, αυτή η Europa Nostra απένιμε στο συγκεκριμένο κτίριο βραβείο για την ποιότητα της αποκατάστασης του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου του. Αυτά τα βραβεία έχουν σαν σκοπό να αναδείξουν καλές πρακτικές στην Ευρώπη σε θέματα διατήρησης πολιτιστικής και της φυσικής κληρονομιάς, αλλά και να βοηθήσουν στο να υπάρχει ευαισθητοποίηση γύρω από αυτά τα ζητήματα, δηλαδή της πολιτιστικής κληρονομιάς, αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και της φυσικής κληρονομιάς. Τώρα, το κτίριο βρίσκεται στην περιοχή του Κάμπου, στα όρια μεταξύ του Κάμπου και των Θημιανών, δηλαδή είναι ουσιαστικά πριν τη στροφή των Θημιανών. Ερχόμενοι από το δρόμο του Κάμπου, το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο, είναι απέναντι από την Πυραχίου. Ακριβώς απέναντι από την Πυραχίου. Ξεχωρίζει και με το χρώμα του τώρα. Ξεχωρίζει με το χρώμα του ακριβώς, γιατί έχει αποκατασταθεί στο αρχικό του χρώμα, που ήταν μια έντονη όχρα. Και αυτό είναι η όχρα που, η παραδοσιακή όχρα, δεν είναι τα κίτρινα καναρινή που έχουμε σήμερα στο μυαλό μας. Αυτά δεν είναι όχρες, αυτό είναι το χρώμα της όχρας. Είναι μια ιδιωτική κατοικία, εξοχική, αλλά αυτή τη στιγμή σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση τρέχει ένα πρόγραμμα, το έχουμε επικοινωνήσει στα σχολεία, στα δημοτικά σχολεία όλης της Χίου, τρέχει ένα πρόγραμμα όπου τάξεις, παιδιά από 3η έως 6η δημοτικού ακολουθούν ένα παραμύθι, θα το λέγαμε, μέσα στο ένα κυνήγι θησαυρού μέσα στο κτίριο και στο περιβόλι, προσπαθώντας να ανακαλύψουν το πώς ζούσαν οι άνθρωποι στα τέλη του 19ου 20ου αιώνα, το οποίο είναι η περίοδος στην οποία χτίστηκε το συγκεκριμένο κτίριο, αλλά ευαισθητοποιούνται και γύρω από τα ζητήματα της προστασίας του κάμπου, των εσπεριδοειδών, της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς που, για την οποία διακρίνεται ο κάμπος. Έχει αρκετό ενδιαφέρον αυτό το πράγμα. Το πρόγραμμα το επιμελείται η κυρία Ματίνα Κιουράνη, η οποία κάνει και προγράμματα ευαισθητοποίησης για παιδιά στο Σίτρους. Είναι πολύ καλή και είμαστε πολύ χαρούμενοι που την έχουμε μαζί μας. Και είναι το κτίριο του 1893, έτσι. Το κτίριο είναι του 1893. Κατοίκησε στο σημείο όμως υπήρχε νωρίτερα. Υπάρχουν σημάδια ότι πριν από αυτό το κτίριο υπήρχε στην διαθέση κάποιο άλλο, δηλαδή στα θεμέλια βλέπουμε διάφορες φάσεις. Και σίγουρα το αδρευτικό σύστημα, η στέρνισσα, τα μαγκανοπήγαδα και αυτά είναι προγενέστερα του μεγάλου κτιρίου. Και φυσικά υπάρχει το κεντρικό κτίριο με την καλή του τη Βοτζαλωτή αυλή, μια πάρα πολύ όμορφη αυλή, και υπάρχουν και τα βοηθητικά κτίρια που ήταν αποθήκες κυρίως που φιλούσαν τα εσπεριδοειδή, που κρατούσαν τα εσπεριδοειδή πριν τα στείλουν. Εξαγωγές, ακριβώς. Το αρδευτικό σύστημα είναι αυτό που γνωρίζουμε, το μάγκανος, έτσι. Ναι, μάγκανος με τη στέρνα και τα κανάλια και μετά τα χωμάτινα κανάλια στα δέντρα. Θα μπορούμε να το δούμε αυτό live, να θα πάμε το θέμα. Είναι κάτι το οποίο έτσι ξεχωρίζει από τα άλλα κτήματα, δηλαδή είχε παραμείνει σε μια καλή κατάσταση. Πώς δεν ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, ιδιαίτερα τα κτίρια ήταν σε μέτρια κατάσταση. Το καλό είναι ότι υπήρχαν τα δέντρα. Τα δέντρα υπήρχαν, δηλαδή δεν είχαν ξεριζωθεί και υπήρχε διάθεση να γίνει μια συγκροτημένη μελέτη αποκατάστασης. Δηλαδή υπήρχε ένα σωστό conservation plan, το οποίο δεν θεωρούσε το περιβόλι ως ένα σημείο, δηλαδή δεν θεωρούσε τον τοίχο μεταξύ της κατοικίας και του περιβολιού όριο. Θεωρούσε ότι το όριο έφτανε εκεί που τελειώναν τα δέντρα. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, θεωρώ ότι το σημαντικό στη συγκεκριμένη αποκατάσταση είναι ότι αποκατάστάθηκε η σχέση των κτιρίων με τον περιβάλλοντα χώρο τους, που είναι το περιβόλι, οι αυλές, η στέρνα, το μαγκανοπήγαδο, και αυτό είναι σημαντικό. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό της βράβευσης είναι, κατά τη γνώμη μου, ότι βάζει τυχείο
μέσα στον ευρωπαϊκό χάρτη των τόπων που έχουν αριστεία σε σχέση με τη διατήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς. Και θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όπως θα δείτε και το δελτίο τύπου της Europa Nostra, αναφέρεται στοιχείο, αναφέρεται στον Γκάμπο, αναφέρεται στο Αντουάνικο. Και αυτό είναι το σημαντικό. Μπαίνουμε πια. Νομίζω ότι θα αποτελέσει, αυτό θέλει και η Europa Nostra, να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς καλής πρακτικής και για άλλου τέτοιου είδους προσπάθειες. Και από την ώρα που έχουμε ευτυχώς αρκετά κτίρια και έχουμε όλο και πολλά χώρο, κτίρια, έχουμε πάρα πολύ καλούς τεχνίτες, οι οποίοι με την κατάλληλη καθοδήγηση μπορούν να φέρουν εις πέρας δύσκολα έργα, δύσκολες αποκαταστάσεις. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν το πιο εύκολο πράγμα. Δηλαδή, παιδευτήκαμε, πειραματιστήκαμε πάρα πολύ. Έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η πολύ καλή σχέση εμπιστοσύνης που είχαμε με τα συνεργεία που δούλεψαν εκεί, με τους συναδέλφους μηχανικούς. Δηλαδή, γίνανε όλα με βάση ενός πολύ καλού σχεδιασμού. Δεν είχαμε πισωγυρίσματα, δεν είχαμε. Γνωρίζαμε από πού θα περάσει το κάθε τι και το λέω αυτό γιατί πολλές φορές οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, δηλαδή το να φέρουμε την άνεση του σύγχρονου τρόπου ζωής μέσα σε ένα παλιό κτίριο, μπορεί να οδηγήσει στο να χαλάσουμε το παλιό κτίριο, να χαλάσουμε την ατμόσφαιρα που δίνει. Στο συγκεκριμένο κτίριο, δόξα τω Θεώ, είχα μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τους συναδέλφους μηχανικούς. Γίνανε όλα σε επίπεδο σχεδιασμού στα χαρτιά και μπήκανε στο κτίριο με αποτέλεσμα τώρα, όταν μπαίνουμε μέσα, να μην καταλαβαίνουμε, ας πούμε, πώς θερμαίνεται αυτό το κτίριο. Δεν καταλαβαίνουμε πώς γίνονται οι αποχετεύσεις του. Έχουν μπει όλα στη θέση τους, εκεί που έπρεπε να μπουν, χωρίς να παραβιάζουν, να βιάζουν, ας πούμε, την τελική εικόνα του κτίριου, που είναι μια εικόνα που ο σκοπός μας ήταν να περιγράφει το σπίτι στις αρχές του 20ου αιώνα. Νομίζω ότι μας περιγράψει και λίγο, Μανολιάδη, και λίγο το δικό σας το επάγγελμα. Ποια είναι η χαρά τελικά του αρχιτέκτονα? Ναι, έτσι. Είναι μεγάλη η χαρά του αρχιτέκτονα, γιατί βλέπεις ένα, θα το δείτε και εσείς στις φωτογραφίες του πριν και του μετά, βλέπεις ένα κτίριο το οποίο πια έχει χάσει τη ζωή από μέσα του, γιατί λείπει η κατοίκηση για κάποια χρόνια και το βλέπεις και μετά την αποκατάσταση και χαίρεσαι, γιατί είναι σαν να του ξαναδίνει ζωή. Είναι πάρα πολύ δημιουργικό αυτό, αλλά αυτό δεν το νιώθει μόνο ο αρχιτέκτονας, το νιώθει και ο Πετράς που χτίζει έναν τοίχο που έχει πέσει, που κάνει το αρμολόγημα, το νιώθει και ο σοβατζής, το νιώθει και ο ηλεκτρολόγος, το νιώθει και ο υδραυλικός, όλοι νιώθουν και έχω την αίσθηση, έτσι από συζητήσεις που κάνουμε με τα συνεργεία που έχουν δουλέψει σε αυτό το έργο, ότι όλοι είναι ιδιαίτερα υπερήφανοι για αυτό που το αποτέλεσμα που έχουμε στο Αντουάνικο και δεν μπορώ να πω ότι δεν δυσκολεύτηκαν. Δεν μπορώ να πω ότι δεν πιέστηκαν ή δεν ζορίστηκαν. Ή ας πούμε, ιδιαίτερα ο σοβατζής μας χρειάστηκε να ταξιδέψει στο Βόλο μαζί με τον Μανώλη, τον σύζυγό μου, για να μάθουν μια ειδική τεχνική που θέλαμε να εφαρμόσουμε σε έναν τείχο ενός διαδρόμου. Που έπρεπε να εφαρμοστεί αυτή η τεχνική και μια συγκεκριμένη εταιρεία παρήγαγε το συγκεκριμένο κονίαμα. Το κάνανε αυτό και ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Δηλαδή, σε αυτό το έργο πειραματιστήκαμε και με τα υλικά και με τις παλιές τεχνικές, κάποιες τις πώς να τους ξαναδώσαμε ζωή, αλλά αυτό δεν θα γινόταν. Δεν υπήρχε η εμπιστοσύνη από τα συνεργεία και η αμοιβαία κατανόηση και η διάθεση να το κάνει. Δηλαδή, ένας αρχιτέκτονας μόνος του δεν μπορεί να φέρει σε πέρας αυτό το έργο. Χρειάζεται μια μεγάλη ομάδα, είναι συλλογική δουλειά και φυσικά και η διάθεση των ιδιοκτητών να μπουν στο δικό μας τρόπο σκέψης
και να συνηγορούν στις αποφάσεις μας. Είναι και αυτό ένα μεγάλο ζήτημα. Το πρόγραμμα μπορεί να καλύψει και κάποια έξοδα για να γίνει αυτό το σπίτι έτσι. Το πρόγραμμα, ποιο πρόγραμμα? Από τη βράβευση αυτό το... Όχι, αυτό η βράβευση είναι απλώς τιμητική, δεν έχει κάποιο βραβείο. Mm-hmm. Υπάρχουν 7 βραβεία της Europa Nostra, αλλά στα οποία δεν προσδοκούμε βέβαια, τα οποία ένα από αυτά τα 28 έργα συνολικά σε όλους τους τομείς που έχουν βραβευτεί αυτή τη χρονιά θα πάρει αυτά τα βραβεία. Αλλά συνήθως πηγαίνουν σε φορείς, δηλαδή αυτά τα βραβεία είναι σε φορείς που έχουν σχέση με την διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, εκπαιδευτικά ναι. προγράμματα και τέτοια. Το όνομα του κτηρίου από πού το έχει πάρει το κτήμα? Το όνομα του κτηρίου, το Αντουάνικο ή Τετέρικο, το έχει πάρει από τον ιδιοκτήτη του, που ήταν ο Αντουάνος Τέτερης. Δηλαδή στην επιγραφή που έχει πάνω από την κυρία είσοδο του κτηρίου, έχει το ΑΤΑΦ, είναι ο Αντουάνος Τέτερης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ.